Η αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού, ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και δημιουργεί ένα νέο τοπίο για τη ΔΕΗ, τις επιχειρήσεις ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές, βρέθηκε στο επίκεντρο των ενεργειακών διαλόγων, μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Capital Envision με ηχηρές και ουσιαστικές τοποθετήσεις. Κοινός τόπος όλων των εισηγητών, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Για τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να εστιάζουν οι αλλαγές, μίλησε ο Υφυπουργός Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου. Είναι γνωστό πως ειδικά στον ενεργειακό τομέα, τρία είναι πλέον τα σημεία που πρέπει να εστιάσουμε για να υπερβούμε όλα όσα μας ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο, νομίζω πλέον, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν όμως. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας? Τότε χρειαζόμαστε ένα πραγματικά απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα. Θέλουμε επενδύσεις? Τότε χρειάζεται πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος και να εξετάσουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να εστιάσουμε είναι ο πολύπλευρος διάλογος, με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση. Καλούμαστε όλοι τώρα να συνεργαστούμε υπεύθυνα για ένα σημαντικό στόχο. Τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και στρατηγικού σχεδίου για την επόμενη μέρα, σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών. Και αυτό με φέρνει στο τρίτο και κυριότερο σημείο, θα έλεγα, που είναι ο σεβασμός προς τον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Κεντρικό πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει να δίνουν λύσεις οι αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες. Μείωση που δεν έχει ακόμα προκύψει παρά τις υποσχέσεις. Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς να πάρθει κανένα μέτρο στήριξης της βιομηχανίας. Η ελληνική βιομηχανία είναι εγκλωβισμένη σε δύο μονοπόλια, κρατικά μονοπόλια της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, και δυστυχώς πλήρωσε το τίμημα ο ελληνικός λαός. Και εδώ είναι αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση. Σταθερή βιομηχανική πολιτική. Επιτέλους, ζητάμε μια απλή τοποθέτηση. Ποιο είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να έχει η βιομηχανία? Είναι αυτό που καθόρισε η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ? Εάν αυτό μπορεί να δοθεί σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 ετών, εγώ σας λέω ότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η σταθερότητα. Το μήνυμα ασφάλειας θέλουν οι ελληνικές βιομηχανίες για να βάλουν σταματημένες γραμμές μπροστά. Δεν μπορούμε τη μία μέρα να λέμε «σας διασφαλίζω χαμηλό κόστος» και την άλλη μέρα να καταθέτουμε το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου και καλούμε να το πληρώσει η βιομηχανία. Θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει ένα άλλο σύστημα που να προβλέπει διμερή συμβόλαια ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές ρεύματος? Είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ και ο επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ. Μια σωστά οργανωμένη αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορεί να εφίσταται αν δεν περιλαμβάνει πρώτον την προθεσμιακή αγορά, το forward market, και την αγορά διμερών συμβολέων, τα bilateral OTC market. Η σύναψη των διμερών συμβολαίων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά έχει ως αντικείμενο την παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ενέργειας σε προκαθορισμένες τιμές και προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Η συνελεγή αυτή είναι γνωστή με τον όρο «over the counter», OTC. Η αγορά διμερών συμβολαίων προϋποθέτει ότι το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας αγοράς είναι απαλλαγμένο από στρεβλώσεις. Πάντα υπήρχε δυνατότητα για εκτός ΙΕΠ, εκτός ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού συμβάσεις οικονομικής φύσεως, CFDs ή οτιδήποτε. Ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν γινόντουσαν ήταν ότι δεν υπήρχαν παίκτες για να προσφέρουν αυτού του είδους συμβάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Απλώς πρέπει να προσέξουμε ώστε το μέγεθος των συμβάσεων αυτών να μην πνίξει την όποια ρευστότητα θα μπορούσε να υπάρχει και σε άλλες αγορές όπως Day Ahead κτλ. Σε κάθε περίπτωση, η νέα εποχή επιφυλάσσει ισχυρό ρόλο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες ανάγκες για το ηλεκτρικό σύστημα, ανάγκες για τις οποίες πρέπει να προνοεί το θεσμικό πλαίσιο. Σημαντική παράμετρος
που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στους μελλοντικούς σχεδιασμούς λειτουργίας των αγορών, αποτελούν σε κάθε περίπτωση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη από κανονισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως αυτών που αφορούν την υποστήριξη ενεργειακών υποδομών, γίνεται φανερό ότι πρέπει οι ΑΠΕ να αρχίσουν να συμμετέχουν με κάποιον τρόπο στην αγορά. Εδώ θέλει προσοχή. Διαχωρίζουμε την επιδοτική ή όποια πολιτική σε σχέση με το πώς συμμετέχουν στην αγορά οι ανανεώσιμες ή πώς επηρεάζουν την αγορά και συνεπώς πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Οι σταθμοί ΑΠΕ, οι πιθανοί aggregators, θα μπορούσαν να κληθούν να προετοιμάσουν ειδικά αλγοριθμικά μοντέλα πρόβλεψης παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν με επιτυχία στις αγορές, έως και την ενδοημερήσια αγορά, και να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα έκθεσής τους σε ανισορροπίες, στα imbalances σε πραγματικό χρόνο. Ένα νέο εργαλείο κατάλληλο όσο και απαραίτητο για τα καινούργια δεδομένα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο προωθεί με γοργούς ρυθμούς ο ΛΑΓΙΕ, ο λειτουργός του ηλεκτρικού συστήματος. Η αρχή όλης αυτής της ιδέας είναι ότι η αγορά πρέπει να λειτουργεί την αγορά. Αν μπορέσουμε και το επιτύχουμε αυτό, αυτό θα είναι το καλύτερο που να συμβεί σε αυτή τη χώρα, πιστεύω, και φυσικά πάντα με τους ρυθμιστές να είναι μαζί μας για να επιφυλάσσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οι ιδιώτες παραγωγοί ρεύματος εμφανίστηκαν στο συνέδριο υπέρ των αλλαγών, ωστόσο σημείωσαν με έμφαση την ανάγκη πραγματικής απελευθέρωσης αγοράς. Απότερος στόχος, απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη είναι η μείωση του κόστους ενέργειας, ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο άνοιγμα της αγοράς και στη δημιουργία προϋποθέσεων πραγματικού ανταγωνισμού. Γιατί είναι ο πραγματικός ανταγωνισμός στην προμήθεια που θα προκύψει από τον πραγματικό ανταγωνισμό στην παραγωγή ενέργειας. Και βέβαια, μείωση του κόστους σημαίνει εθνική προσπάθεια για μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο προμηθευόμαστε. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παταγής Κάπρος εντόπισε ως βασικό πρόβλημα της ηλεκτρικής αγοράς το γεγονός ότι η ΔΕΗ είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός αγοραστής όλου του ρεύματος που παράγεται. Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να έχουμε ένα καθεστώς de facto μοναδικού αγοραστή ρεύματος. Τι σημαίνει μοναδικός αγοραστής? Σημαίνει μία μόνο εταιρεία αγοράζει πολύ ηλεκτρική ενέργεια, μόνο μία πολύ, είναι ελλειμματική στην παραγωγή και ως μοναδικός αγοραστής μονοψώνιο αγοράζει από μερικούς ιδιώτες. Αυτός δεν είναι ανταγωνισμός. Αυτό είναι μια εργολαβική σχέση μεταξύ αυτών των ανεξάρτητων παραγωγών και του κυρίαρχου μοναδικού αγοραστή. Το μέλλον της αγοράς είναι μόνο όταν υπάρξει καθετοποιημένος ανταγωνισμός. Η ενεργειακή διάλογη είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και του ηλεκτρονικού πόρταλ www.energypress.gr. Πρωτοβουλία που θα έχει και συνέχεια με νέες εκδηλώσεις. Ποιοι είναι όμως οι στόχοι των ενεργειακών διαλόγων? Πρώτος άξονας είναι να συνεισφέρουμε στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανοιχτής δημόσιας συζήτησης στα ενεργειακά πράγματα της χώρας. Ο δεύτερος προσδοκόμενος άξονας εισφοράς των ενεργειακών διαλόγων στη χώρα μας είναι ακριβώς να μένει και κάτι πίσω από αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα η στόχευσή μας να είναι και η παράθεση, η έγγραφη τοποθέτηση των αξιολογότατων εισηγητών κάθε φορά, η οποία θα χρησιμοποιείται ως μια βάση για την δόμηση των αντίστοιχων μαθημάτων, τα οποία αρκετά πλέον μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας αρχίζουν να υιοθετούν.